Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρώην διεθνή διαιτητή και επί χρόνια γενικό αρχηγό του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, τον κύριο Δημήτρη Σαραϊδάρη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Πώς είστε γενικότερα την περίοδο αυτή με τον κορονοϊό? Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους. Όπως όλος ο κόσμος. Εντάξει, με τις όποιες δυσκολίες το παλεύουμε. Πηγαίνετε για περπάτημα, για τρέξιμο ή κάθεστε στο σπίτι? Όταν έχουμε το χρόνο, ναι, βέβαια. Ωραία. Γιατί η καθημερινότητά μας αυτό. Κύριε Σαραϊδάρη, ξαναβγήκε στην επιφάνεια από χθες το βράδυ το περιβόητο γκολ με τον Φερνάντο Βαρέλα, που πραγματικά τόση κουβέντα για μια φάση δεν θυμάμαι να έχει γίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάω φυσικά για τη φάση στο Βόλος Ολυμπιακός χθες. Ποια είναι η δική σας άποψη? Υπάρχει offside, δεν υπάρχει, καλώς κατοχυρώθηκε? Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και δεν πρέπει να τις εκείνουμε τις περιπτώσεις αυτές, γιατί στη μία την περίπτωση του ΠΑΟ ΚΑΕΚ, περιβόητο εκείνου παιχνιδιού, είχαμε, καταρχάς δεν υπήρχε η βοήθεια του ΒΑΡ στους διαιτητές. Έτσι, ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Και δεύτερον, ότι ο ποδοσφαιριστής που θεωρητικά βρισκόταν σε θέση offside και τιμωρήθηκε, ο Μαωρίσιο, βρισκόταν πίσω από τον τερματοφύλακα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν εμπίπτει στον κανονισμό που αναφέρει το πότε τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση offside και πότε δεν τιμωρείται. Γιατί δεν αποτελεί παράβαση το ότι ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε θέση offside. Καταλάβατε. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, ναι, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται σε θέση offside πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί πρώτον περιορίζει το οπτικό πεδίο σαφέστατο του τερματοφύλακα και δεύτερον εκ της θέσεώς του δεν περιορίζει και την κίνηση του τερματοφύλακα και όχι μόνο το οπτικό πεδίο. Καταλάβατε. Ο κανονισμός είναι σαφής. Αναφέρει λοιπόν ότι ναι, σε κάθε περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση offside δεν τιμωρείται εάν δεν παίζει την μπάλα και αν δεν κλείνει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα ή δεν εμποδίζει την κίνησή του. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, δηλαδή κατά πόσο ήταν offside στο παιχνίδι το ΠΑΟΚ και κατά πόσο ήταν στο χθεσινό. Εγώ λέω λοιπόν ότι εχθές υπάρχει μια ξεκάθαρη παράβαση και έπρεπε να τιμωρηθεί. Άρα ουσιαστικά συμφωνείτε με την ανακοίνωση του Βόλους ό,τι αφορά τα παράπονα? Το λέγαμε και με τον Χρήστανθο νωρίτερα, ότι έχει ένα δίκιο ο Βόλος να διαμαρτύρεται για τη φάση 100, αυτή. 100%. Γιατί, να σας πω και κάτι, και περιμένω να δω και την κρίση του κύριου Κλάτεμπρεκ όσον αφορά τη χθεσινή φάση. Γιατί παρόμοια περίπτωση στην οποία τάχθηκε υπέρ της απόφασης των διαιτητών, θα θυμίσω ήταν το παιχνίδι Λάρισα-Άρης, έτσι, όπου εκεί κατ' εμέ κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Άρη, γιατί εκεί ο τερματοφύλακας είχε ξεκάθαρη εικόνα το που πηγαίνει η μπάλα και ο παίκτης του Άρη βρισκόταν εκτός του οπτικού του πεδίου. Παρά τα αυτά ακυρώθηκε το γκολ και ο κύριος Κλάτεμπεργκ είπε ότι σωστά ακυρώθηκε γιατί υπάρχει παράβαση. Περιορίζει το οπτικό πεδίο. Ήταν μια περίπτωση η οποία 50-50 να πω. Και ακυρώθηκε. Τώρα περιμένω λοιπόν την κρίση του κυρίου Κλάτεμπεργκ να δω τι ακριβώς θα πει. Έχετε εκφραστεί δημοσίως και άλλες φορές και συμφωνούμε όλοι, αυτό λέγαμε και με τον Χρήστανθο και τον Κώστα στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν μπήκε στη ζωή μας αυτή η τηλεκριτική από τον κύριο Κλάτεμπεργκ, ότι είναι ένα μέτρο προς θετική κατεύθυνση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλή ανάλυση πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Και ήμουν θετικός από την πρώτη στιγμή και συνεχίζω να το υποστηρίζω αυτό. Θα υπάρχουν πρέπει όμως οι κρίσεις. Σχεδόν κάθε εβδομάδα, κύριε Σαραϊδάρη, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά από τον αρχιδιαιτητή. Ακόμα και για φάσεις που είναι σχεδόν ίδιες. Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε πιο συγκαταβατικοί, να το πω έτσι, πιο ανθρώπινοι όσον αφορά τις κρίσεις του. Δηλαδή δεν πρέπει
να λειτουργούμε διαφορετικά όταν αναφέρεται δυσμενός μου για τις ομάδες μας και όταν αναφέρεται καλός για αποφάσεις τις οποίες μας συμφέρουν, τότε να είμαστε υποστηρικτές του Κλάτεμπρεκ, έτσι. Δηλαδή, αν παράδειγμα αναφερθεί για τον γκολ του ΠΑΟΚ που ακυρώθηκε το Κρίμτεκ, να λέμε ότι είναι κακός και την άλλη εβδομάδα να λέμε ότι είναι καλός. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει και οι κρίσεις του κυρίου Κλάτεμπεργκ για παρόμοιες περιπτώσεις να είναι οι ίδιες. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγουμένως ότι περιμένω να δω το τι ακριβώς θα πει για το χθεσινό τον γκολ. Θα συμφωνήσετε όμως ότι έχει δώσει λαβές και ο ίδιος από την άποψη ότι έχουμε δει φάσεις που έχουν σηκώσει πολλή κουβέντα να μην συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, στα βίντεο. Υπάρχουν οι περιπτώσεις με τους θερματοφύλακες. Στη μία την περίπτωση που έκανε έξω το θερματοφύλακας και δεν βρήκε μπάλα και βρήκε ποδοσφαιριστή, είπε ότι υπάρχει πέναλτι, και στην άλλη είπε ότι δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Πώς μπορεί για παράδειγμα να κρίνει ο κ. Κλάτεμπεργκ ότι υπάρχει μοκθηρία π.χ. στο χτύπημα του Ελ Καντουρί στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης και δεν υπάρχει μοκθηρία ή υπάρχει καλοσύνη σε άλλα χτυπήματα? Δηλαδή έχουν ακουστεί και πράγματα, κύριε Σαραϊδάρη, που τα ακούει ο κόσμος και λέει τώρα, αν τα λένε αυτά ειδικοί, εμείς τι να πούμε? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εκείνη η ένστασή μου, σας λέω και πάλι, ότι η ένστασή μου είναι μόνο στο γεγονός της κρίσης του κ. Κλάτεμπεργκ για ίδιες περιπτώσεις. Από την παρουσία του ΒΑΡ στο ελληνικό ποδόσφαιρο είστε ικανοποιημένος? Θα μπορούσε να είναι καλύτερη λειτουργία? Είναι κακή? Είναι ok? Πού το βάζετε? Σας λέω λοιπόν ότι είναι μια και φετινή μια μεταβατική περίοδος, έτσι, γιατί και τους διαιτητές θα πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο να το μάθουν καλύτερα το ΒΑΡ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι καθυστερούν κιόλας στο να πάρουν κάποιες αποφάσεις, περνάνε 3, 4, 5 λεπτά. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Είμαι υπέρ του ΒΑΡ, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει δώσει τη λύση. Θυμηθείτε την περίπτωση του γκολ στο παιχνίδι Πανετολικός Απόλλων Αθηνών. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η χρήση του ΒΑΡ. Από εκεί και πέρα... Θα συμφωνήσετε όμως ότι δεν είναι θέμα χειρισμού του ΒΑΡ ή πόσο γρήγορα θα το μάθω για να δω ένα αντικανονικό και αντιαθλητικό χτύπημα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος για να πω το διαιτή, που εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί και να του ξέφυγε η φάση, συνάδελφοι, είναι κόκκινη κάρτα. Κοιτάξτε, σας είπα, είναι μεγάλη ιστορία. Θα πρέπει να καταλάβουμε και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι διαιτητές. Εντάξει, δηλαδή δεν λειτουργούν σε ένα ιδεατό περιβάλλον. Έτσι, λειτουργούν κάτω από το φόβο. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις τα τελευταία 10 χρόνια με απειλές, με χτυπήματα κατά των διαιτητών. Και βλέπετε ότι δεν υπήρχε καμία προστασία. Έλατε λοιπόν εσείς στη θέση ενός διαιτητή, ο οποίος έχει οικογένεια, και πείτε μου ότι θα πάρετε μια απόφαση προς τη μία ή προς την άλλη ομάδα, η οποία θα είναι με καθαρό μυαλό και θα είναι μόνο αυτό που βλέπετε και όχι αυτό που σκέφτεστε. Δεν έχετε άδικο, απλώς η δική μου πάγια θέση είναι ότι ο διαιτητής πάει εκεί αυτοβούλος. Δεν τον υποχρεώνει κάποιος να είναι διαιτητής, γιατί όντως το περιβάλλον είναι πολύ νοσηρό και τοξικό και καμιά φορά είναι και επικίνδυνο το επάγγελμα του Έλληνα διαιτητή. Αλλά υπάρχει και επιλογή να αποσυρθεί κάποιος για να προστατεύσει την οικογένειά του, τον εαυτό του, χωρίς να είναι εύκολο ούτε αυτό να φύγεις από μόνος σου. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω και το εξής, και σε όλα τα άλλα τα επαγγέλματα πηγαίνουν αυτοβούλος. Και οι ποδοσφαιριστές πηγαίνουν αυτοβούλος, και οι δικαστές πηγαίνουν αυτοβούλος, και οι γιατροί πηγαίνουν αυτοβούλος. Πάντα όμως θα πρέπει, μια και μιλάμε εμείς για το ποδόσφαιρο, αν θέλουμε να το βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Έτσι, όπως ο ποδοσφαιριστής θέλει ένα καλό γήπεδο για να παίξει, έτσι και ο διαιτητής θέλει ένα σωστό περιβάλλον για να λειτουργήσει. Όταν λοιπόν αυτό το περιβάλλον δεν του το εξασφαλίζουν οι αρμόδιες αρχές, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται ποδοσφαιρική ομοσπονδία, είτε όπως θέλετε εσείς πείτε το, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα θα συνεχίσουν να είναι πολλά και θα μιλάμε μονίμως για ονόματα.
και όχι για γεγονότα. Δηλαδή θα στεκόμαστε μια ζωή σε ονόματα, στον κύριο Παπαπέτρου, στον κύριο και εγώ δεν ξέρω ποιον, στον κύριο Σιδηρόπουλο και δεν θα βλέπουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οι διαιτητές έρχονται και παρέρχονται. Βλέπετε όμως ότι τα προβλήματα είναι τα ίδια. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα οι διαιτητές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το πρόβλημα είναι το περιβάλλον. Είναι σημαντικό κομμάτι όμως του προβλήματος. Δεν είναι έξω από την εξίσωση. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Σαφώς δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά σας λέω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Αυτό προφανώς και δεν θέλουν να τα αλλάξουν. Ούτε η πολιτεία, ούτε η Λίγκα, ούτε η Ομοσπονδία. Δεν μπορεί αυτό να διαιωνίζεται για χρόνια και να μην γίνεται τίποτα. Κύριε Σαραϊδάρη, την ατάκα του κύριου Κλάτεμπεργκ στους διαιτητές ότι ξέρω ότι κάνετε, δίνετε 50% ευρώ στους δημοσιογράφους για να σας προστατεύσουν, πώς είναι αφού κραστήκατε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ώρες-ώρες υποτιμάει παραπάνω από το επιτρεπτό τον Έλληνα διαιτητή. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ απ' έξω. Θέλετε την άποψή μου ότι εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Καταρχάς φύγει τους διαιτητές, φύγει τους δημοσιογράφους. Και από εκεί και πέρα αυτός είναι που έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Άρα λοιπόν εάν κρίνει ότι κάποιος διαιτητής τα δίνει σε κάποιο δημοσιογράφο, μπορεί να μην τον ορίζει. Έτσι δεν είναι? Σωστό, ναι. Ακριβώς. Επειδή δημιούργησε δηλαδή, και αυτή η ατάκα με την αντίστοιχη κουβέντα, λογική, ναι. Με την αντίστοιχη λογική θα μπορεί και ένας προπονητής να πει το ίδιο στους ποδοσφαιριστές του ότι μιλάτε με δημοσιογράφους. Ας μην το βάλει να παίξει. Έχετε δίκιο. Γενικότερα την παρουσία Κλάτεμπεργκ, ένα πρόσωπο που μας έχει απασχολήσει, πώς την κρίνετε μέχρι τώρα? Έχουν περάσει αρκετοί μήνες, οπότε μπορούμε νομίζω να κρίνουμε το έργο του. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια βελτίωση. Γιατί καταρχάς δεν υπήρχαν αλλαγές στους πίνακες. Αυτούς που βρήκε, αυτούς χρησιμοποιεί. Υπήρχαν παιδιά τα οποία ανεβήκανε από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική. Δεν γίνανε μαθήματα ώστε να μπορέσουν να πάρουν την πιστοποίηση να παίξουν και αυτοί στην Α' Εθνική, να δοκιμαστούν και αν δεν κάνουν να φύγουν και να πάνε στο σπίτι τους. Παρέμεινα τα πράγματα απαγιωμένα όπως ήταν από την περσινή σεζόν. Δεν έχουν αναδειχθεί καινούργιοι διαιτητές. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν είδα κάποιο βήμα προς τα μπρος. Πάντως για τον επόμενο θα πρέπει, έχω την εντύπωση, να μιλήσουν όλες οι ομάδες για να μην πάρουν και την ευθύνη μόνο οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν άρει την εμπιστοσύνη. Και σας έχω ακούσει να λέτε ότι ήταν λάθος. Έχω φράσει την άποψή μου δημοσίως ότι είναι τελείως λάθος αυτό να αποφασίζουν οι Big Four για το ποιος θα είναι ο αρχιδιαιτητής από τη στιγμή που συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες τι κάνουν? Τους κομπάρσους? Θα πρέπει η επιλογή να είναι από όλους. Από όλες τις ομάδες. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα. Και οι 14 στο πρωτάθλημα θα ψηφίζουν και οι 14 για το ποιον επιθυμούν και αρχιδιαιτητή. Τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Σαραϊδάρη, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος ή ο Κώστας θέλουν κάτι να σε ρωτήσουν. Είναι σε θέση ο Έλληνας διαιτητής να επιστρέψει στα ντέρμπι ή ακόμα καλό θα είναι που έχουμε τους ξένους και να τους έχουμε και στα επόμενα μάτια την επόμενη σεζόν? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση με την άποψη ότι αν απαντήσω βάσει των ικανοτήτων τους θα πω ναι. Με όλο το θάρρος της γνώμης μου. Εάν όμως μου πείτε για αυτή τη στιγμή να μπουν Έλληνες διαιτητές, θα πω όχι, λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο αγωνίζονται. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Πώς το βλέπετε το πρωτάθλημα, σαν ποδοσφαιρόφιλος, το φετινό? Πάλι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεφύγει 14-15 βαθμούς και εδώ και δύο μήνες ξέρουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Και οι υπόλοιπες ομάδες, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι στο ίδιο επίπεδο. Σας ικανοποιεί το δηλαδή κάποιο επίπεδο του θεάματος? Όχι.
Όχι. Περιμένετε να δούμε καλύτερα παιχνίδια στα play-off ή θεωρείτε ότι πάνω κάτω αυτά που έχουμε δει έτσι θα είναι και τα play-off? Μπορεί και χειρότερα λόγω της κούρασης των παιχτών. Αυτό πιστεύω, ότι και λόγω της κούρασης και, και των συγκυριών που υπάρχουν, δηλαδή ότι λείπει και ο κόσμος που σίγουρα δίνει ένα άλλο ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα είναι στα ίδια και ίσως και σε λίγο χειρότερα επίπεδα. Μάλιστα. Εμένα με καλύψετε. Χρήσαν Δεκώστα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα είπατε καλώς. Εγώ θα πήγαινα άλλο την κουβέντα, οπότε ας μην τον εκνευρίσω τον άνθρωπο. Είστε καλά, δεν όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχει και ουσία, γιατί, να ξέρετε τώρα, όλοι οι Αριανοί μου στέλναν μηνύματα για εκείνο το μάτς με Γεωργιάδη, Καράμπελα κτλ. Λέω δεν χρειάζεται, αφήστε ναι, το, ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει ουσία και όχι, πρέπει και εμείς... δεν έχω και πρόβλημα να σας πω κάτι. Ναι. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Ειλικρινά σας μιλάω ότι πιστέψτε μου ότι ό,τι έβλεπα αυτό έδινα πραγματικά. Α. Δεν είδα, δεν έδωσα. Έχετε δίκιο. Εντάξει. Α. Αλλά από εκεί και πέρα, okay, όλοι κάνουμε λάθη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο αλάθητος. Ναι, ναι. Και πριν από ένα χρόνο είχα ακυρώσει σε παιχνίδι, ακριβώς. Είχα ακυρώσει σε παιχνίδι κυπέλου ΠΑΟΚ Εργοτέλης στο 85, δεν θυμάμαι, 86 γκολ του ΠΑΟΚ, ενώ το σκόρ ήταν 0-0 και όλη τούμπα με έβριζε. Τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι είναι η ζωή του διαιτητή. Καλά, σε εκείνο το μάτς δεν είστε τόσο εσείς. Εντάξει, υπάρχει αυτή η φάση που είναι μπροστά, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να το δείτε. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι σε εκείνο το μάτς ο διαιτητής είναι που έκανε πράγματα και θαύματα. Τέλος πάντων, σας είπα ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ότι, ναι, ότι έκανα λάθος. Γιατί δεν το είδα. Έτσι. Ήμουνα όμως πραγματικά, ήμουνα 20 μέτρα μακριά. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι το χειρότερο σημείο για να γίνει μια περίπτωση, μια παράβαση για να βοηθώ, ξέρετε ποια είναι? Αριστερά, στα αριστερά του και στα πλάγια. Να το ξέρετε αυτό. Εάν ρωτήσετε οποιοδήποτε διαιτητή, θα σας το πει. Το σέβομαι αυτό που λέτε. Τώρα θα πω όμως ότι ο κύριος Καλόπουλος ήταν μπροστά στα μάτια του και ο Σταυρίδης. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει ουσία να πάω πάλι εκεί. Απλά ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι στέκεται σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις πάντα. Όταν είναι και πάω Κάρι στην πόλη μας. Εντάξει. Σε αυτά θα σταθεί. Τέλος πάντων. Σας είπα, ναι. Εγώ χάρηκα ότι... που σας άκουσα να λέτε και για τον Γκλάτεμπερκ και για τον γκολ του Άρη. Μα φυσικά η αλήθεια. Και το είπατε από μόνο σας. Το είπατε από μόνο σας. Αυτό έχει τη σημασία του επίσης. Λοιπόν. Ναι. Να είστε καλά. Τώρα με τι θα ασχοληθείτε, τι κάνετε τώρα, αυτό δεν σας ρωτήσω ο Στέργιος. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν έχω κάποιες βλέψεις, ούτε είμαι επαγγελματίας παράγοντας. Ναι. Έχω, δόξα τω Θεώ, τη δικιά μου τη δουλειά, ασχολούμαι με τη δικιά μου τη δουλειά και απολαμβάνω το ποδόσφαιρο από την τηλεόραση, όπως όλος ο κόσμος. Έχει και αυτό τη γλύκα του και την ηρεμία του σίγουρα. Έτσι ακριβώς, την ηρεμία του, όπως ακριβώς το λέει. Σημαντικό είναι και αυτό. Όπως ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαλαντάρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.